με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στα 99 μέχρι και το απόγευμα στην Ελλάδα, συνεχίζεται η λήψη μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την πιθανή μεγαλύτερη διασπορά του ιού στην ελληνική κοινότητα. Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας, θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού. Για κάθε 4 ημέρες αδείας, 3 θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική. Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το 1 τρίτο των αποδοχών του. Αυτός ο επιμερισμός είναι δυναμικός και εξελίσσεται. Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του. Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτοχρόνως. Και τέλος, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δύνατο ο εργοδότης να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εργασία εξ αποστάσεως. Θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων, σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας, με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10 Τετάρτου 2020. Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επέλαση του κορονοϊού στην Ιφίλιο αναφέρει: «Η Εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την ιατρική επιστήμη. Γι' αυτό προτρέπει όλους τους πιστούς να εναρμονίζονται προς τις υγειονομικές οδηγίες τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο και προς τις σχετικές υποδείξεις και νομοθετικές διατάξεις των κατατόπους κρατών». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάζονται με αυτοθυσία σε κάθε τομέα υγείας, ιατρικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να θεραπευθεί η νέα αυτή πανδημία. Παράλληλα, μετά την απόφαση για λουκέτο σε όλα τα εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά και δημόσια όλων των βαθμίδων, αλλά και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, το Υπουργείο Παιδείας για προληπτικούς λόγους αποφάσισε την αναβολή των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με τους περιφερειάρχες, έτσι ώστε να καθοριστεί και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια θωράκισης της χώρας από τον ιό. Το κράτος είναι κοντά στην προσπάθεια, προφανώς οι περιφέρειες, και έγινε η σύσκεψη για να συντονίσουμε όλες τις αρχές, τις υγειονομικές αρχές, αλλά και τις λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει τουλάχιστον για τις επόμενες 15 μέρες να είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει πρόληψη, αλλά να λειτουργεί και το κράτος. Επειδή ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για να αποφασίζει τα μέτρα που θα εφαρμόζονται, εμείς δηλώσαμε ότι είμαστε στη διάθεση του ΕΟΔΗ